μικρή την κοπέλα να βάλει 100 ταμπέλες. 100 είναι πολύ τάλαντη. Είναι πολύ τάλαντη, αλήθεια είναι. Κάνει τα πάντα και με ό,τι καταπιάνεται. Και συμφέρει. Το κάνει εξαιρετικά. Και εσύ είναι ότι είναι πάρα πολύ σεξι. Επίσης άφησε το κινητό της εδώ και είδα ένα μήνυμα από έναν Κώστα. Μου λείπεις. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερα η ίδια. Νάντια Μπουλέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς μας ήρθες. Έλα. Μαγοράκι, τι κάνεις? Περιμένω να μου φέρει το κοκκινιστό. Καλά. Δεν σου έφερε, εμένα μου φέρει. Καλό, από μακριά. Για να μην. Κάτσε, παιδί, πού πας, Νάντια. Και την Κωνσταντίνα, φίλησες. Είναι άρρωστη. Παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Τι εμεί το κάνουμε, δεν το κάνει ένα τον άλλον εδώ πέρα. Βολάει ένα τον άλλον. Θα μιλήσει για να φιλήσει και την Αταλία. Αντίο. Τη έστειλα μήνυμα για περαστικά πολλά να τη. Μα βλέπει, φυλάκια πολλά να τα λέει. Κάθε μέρα ξυπνάω το πρωί, αυτό πήγα να πω. Και αναρωτιέμαι τι δεν πάει καλά στο σώμα μου, επειδή κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και επειδή το έχω πολύ μεγάλο άγχος να μην αρρωστήσουμε, γιατί αν αρρωστήσουμε θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε έχετε θέμα και με τη φωνή σας εκεί. Δεν μπορείτε. Με το χορό, με όλα. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να αρρωστήσουμε. Πότε έχετε πρεμιέρα, να ξέρουμε. Έχουμε στις 15. Εντάξει, προλαβαίνεις. Να ξέρετε ότι θα είσαστε υπόλογοι. Μην με κοιτάς, εγώ σε προστάτεψα. Κωνσταντίνα, θα είσαι υπόλογη. Εγώ από ευγένεια το έκανα. 15 είναι το Σάββατο. Σάββατο έχουμε εκπομπή, δεν γίνεται. Τι εννοεί? Τι εννοώ, έχουμε δουλίτσα, δεν μπορούμε. Το απόγευμα. Να... τι, θα τρέξουμε κατευθείαν. Τι εννοείται? Εγώ θα έρθω στην πρεμιέρα, παιδιά. 17 είναι η επίσημη μα. Και εγώ. Δεν είναι επίσημη. Αν είμαι καλά. Περιμένω πώς και πώς το Fame. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δω πώς θα είναι πάνω στο stage. Και εμείς το περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ χαμός γίνεται, έτσι. Το κινητό βάλτο από εδώ γιατί δεν βλέπω. Ευτυχώς το έχω κλειδωμένο, αλλιώ. Τι εννοεί? Φάνηκε ένα μήνυμα πριν, δεν καταλαβαίνω τι λες. Από τον Κώστα, μου λείπει. Ψέματα. Ναι. Δεν θα ήταν Κώστας. Πώς να και γιατί να του λείπει. Γιατί είναι εδώ στην εκπομπή σε μαζί, αυτό της λείπει. Μπα, είναι περίοδος που πραγματικά δεν με νοιάζει να αφήσω το κινητό μου που να είναι, δεν θα βρεις τίποτα. Καλά, μην μπαίνει και όργο, άφησε το με εμένα και θα δούμε. Θα δούμε αν θα βρω κάτι. Θα βρεις. Καλά είσαι, σε βλέπουμε μια χαρά. Πολύ, πολύ καλά. Νομίζω ότι εσύ, εμένα τουλάχιστον μου βγάζει αυτή την εντύπωση, ότι είσαι αυτό που λέμε εργασιομανής, full workaholic. Γουστάρεις να καταπιάνεσαι με πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που έλεγα πριν στα παιδιά, για να σε αναγγείλουμε, δεν είναι ψέμα ότι έχεις καταπιαστεί με πολλά. Σε έχουμε δει παρουσιάστρια από τα γενοφάσκια σου Mad TV που ξεκίνησες. Μετά σε είδαμε στο dancing. Σε έχουμε δει εννοείται παρουσιάστρια σε διαφορετικές εκπομπές, μία στο Ελάτε, μία μετά στον δρόμο του Blackout. Έχεις κάνει πάρα πολλά και φυσικά ραδιόφωνο. Ραδιοφωνική παραγωγή χρόνια, ναι. Και τραγουδάς εξαιρετικά και περιμένουμε και τραγούδια επίσημα. Μην αρχίζω να γκρινιάζω πάλι. Όχι, μην αρχίσετε, Μάκο μου. Κάναμε πρόσφατα εκπομπή στο. Μην κοιτάς, παιδί μου, το κινητό σου. Όχι, λέω μήπως ήταν κάτι άλλο κινητό. Εγώ είδα που έχει fame πάντα σα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι αυτή την περίοδο όντως είμαι λίγο εργασιομανής. Εντάξει, γενικά την έχω αυτή την τάση. Το έχεις, φαίνεται. Ναι, μην λέω και ό,τι θέλω. Και στις περιόδους που δουλεύω πάρα πολύ, νιώθω πολύ καλά. Όταν κάθομαι, έχω πρόβλημα. Απλά αυτή την περίοδο δεν προλαβαίνω και πολλά πράγματα να κάνω. Δηλαδή, ούτε να κοιμηθώ πολύ καλά. Από τη στιγμή που έχετε και τις προετοιμασίες για την πρεμιέρα και ας μιλήσουμε νομίζω καλύτερα και για το Fame, έτσι. Γιατί ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο project και είναι και μεγάλο στοίχημα, νομίζω, στη χώρα μας με τέτοια κρίση να γίνονται μεγάλες παραγωγές και ειδικά σε αυτό το δύσκολο, νομίζω, πώς το πω, concept. Ισχύει αυτό που λες. Όντως, είναι πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πολύ ωραία παραγωγή, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι το Fame στην Ελλάδα. Μία παράσταση που συνδυάζει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά και που είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Και επιτέλους έρχεται και στη χώρα μας. Είναι κάτι πολύ νανικό, κάτι πολύ απαιτητικό όμως, γιατί έχει πολύ χορό. Πολύ χορό. Έχει πολύ τραγούδι. Πολύ τραγούδι. Και έχει και πρόζα. Και όλο αυτό όταν το κάνουν 35 άνθρωποι πάνω στη σκηνή. Βλέπουμε τώρα στις προετοιμασίες, έτσι. Α, ναι, είναι τις πρόβες. Έχουμε περάσει διάφορες φάσεις. Ας πούμε, εκεί με το πιάνο που βλέπετε και τον Ματιάμπα. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε να μαζευόμαστε, αρχίσαμε μαθήματα φωνητικής. Ναι. Ήταν οι πρόβες μας χωρισμένες. Το πρώτο 2 ώρο σε φωνητική, το δεύτερο 2 ώρο σε χορό, το τρίτο 2 ώρο σε πρόζα. Τα πηγαίναμε έτσι. Οπότε είναι λίγο σαν να έχουμε ζήσει το Fame μέσα στο Fame. Είναι σαν να πηγαίνουμε όντως σε μια τέτοια σχολή όπως είναι το Fame. Και 2 μήνες τώρα κάνουμε κάθε μέρα, αφού βλέπετε τον Ισαΐ εδώ. Πόσες ώρες είναι οι πρόβες, παιδιά, μου φαίνεται για να το κάνεις όλο αυτό, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Είναι 7 ώρες κάθε μέρα. 7 ώρες κάθε μέρα, εντάξει. Είναι πολλές, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνει. Εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Λάγκο, που είναι ο έρωτάς μου μέσα στη σχολή. Είσαστε ζευγαράκι. Θέλω εγώ να γίνουμε ζευγαράκι, αλλά δεν με θέλει πάρα αλλά πολύ. Αλλά μήπως αυτό ήταν ο Κώστας. Είναι χαρμιλοβλεπούσα ένα άγγιο στο Fame. Να το ο Κώστας. Ναι, στο Fame, ναι. Έχει σχέση, ποτέ, ας μην το πούμε τώρα. Έχει το παιδί, όχι, μην λέτε τέτοιες, παρακαλώ. Εντάξει.
Οπότε ξεκινούσαμε να δουλεύουμε το κάθε πράγμα ξεχωριστά. Εγώ κάνω τη Σερίνα. Mm-hmm. Είναι ένα κορίτσι πάρα πολύ ντροπαλό και συνεσταλμένο. Ναι. Χαμηλών τόνων πάρα πολύ. Που μπαίνει στη σχολή και ρωτεύεται τον Νίκ, τον Κωνσταντίνο. Okay. Mm-hmm. Ο οποίος τι είναι, ο αλτάκος της σχολής? Όχι, είναι λίγο το φυτό της σχολής, αλλά με ποια έννοια? Ότι είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που θέλει να κάνει. Θέλει να γίνει ηθοποιός και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Σπασικλάκι, δηλαδή, όπως λέμε. Πολύ σπασικλάκι, ναι. Εγώ τρέχω από πίσω, του τον παρακαλά, του κάνω ερωτική εξομολόγηση, αλλά αυτός είναι στον κόσμο του και στο θέατρο του και στην πρόζα του. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Βρήκε στο ίντερνετ αυτό που σου είχα πει, το βιντεάκι από το παλιό Fame. Τα έψαξα. Τα βρήκες ή όχι? Τα έψαξα. Δεν βρήκα πολλά. Αλλά ήταν. Της είχα πει όταν μου είπε για το ρόλο της στο Fame ότι παλιά στο Serial το οποίο είχε βγει στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Που εμείς οι μεγαλύτεροι το θυμόμαστε. Που το θυμόμαστε και εγώ το έχω δει από το διαδίκτυο. Ναι. Αυτή την τροπαλή την έπαιζε, ξέρετε ποια? Η Janet Jackson. Πλάκα κάνει. Έπαιζε στο παλιό το Fame το Serial, ως αδερφή του Michael φυσικά, από τότε ήταν ο Michael Superstar. Λοιπόν, και έκανε μια πολύ τροπαλή, η οποία θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήθελε να γνωριστεί με ένα από τα παιδιά της σχολής και ντρεπόταν να το ζητήσει. Και μόνο μου το λέει αυτό η Νάντια, της λέω να σου πω, ψάξτο, δεν είμαι φυσικά σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είσαι η Janet. Ναι, νομίζω ότι είμαι η Janet. Είναι πάρα πολύ αφελής η Σερίνα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω γελάσει πολύ με αυτό το ρόλο και έχουμε προσπαθήσει, επειδή είναι λίγο κλαψιάρα από τη φτιαξιά της ρόλος. Πάει δηλαδή συνεχώς και του ζητάει να βγουν, του ζητάει ένα αυτόγραφο στην αρχή. Και αυτόγραφο, θέλει, τέλος πάντων, γιατί είναι ήδη γνωστός αυτός. Αυτός δεν είναι γνωστός, αλλά από μικρή ηλικία οι γονείς τον πηγαίναν και έκανε διαφημιστικά. Οπότε ήταν από τα παιδάκια που έκανα ταλέντα. Με ταλέντα. Και αυτή το θαυμάζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί τον έχει δει σε διαφήμιση με γαριδάκια να παίζει όταν ήταν μικρός. Και της φαίνεται αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι έχει παίξει σε διαφήμιση. Οπότε πάει και του ζητάει αυτόγραφο. Και ξεκινάει πολύ λάθος αυτή η γνωριμία. Πολύ λάθος. Αλλά έχει πολύ πλάκα η Σερίνα. Αχ, μας καταλήγει. Δεν θα σου πει. Ναι. Έχει ανατροπέσει όμως. Εξής, τώρα σωστά, άλλο στο Fame δεν έχει ξαναπέξει ποτέ. Εντάξει, ξέρω. Ποιος θα θυμάται τώρα. Το έχω δει, αλλά θέλω να το δω εδώ όπως είναι. Έχεις δίκιο, γιατί έχει μέσα ανατροπή η σχέση τους. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι λίγο... Δεν, η Σερίνα δηλαδή δεν είναι μια ζωή με στα χαζομάρα. Λίγο παίρνει τα πάνω της μέσα. Να σε ρωτήσω. Λοιπόν, προϋπηρεσία στο χώρο έχεις και με πολύ καλές επιδόσεις. Εντάξει, από το Dancing with the Stars. Εντάξει, πολύ καλές. Έλα, πολύ καλές. Κάθερες. Μην τα μεγαλοποιούμε. Φύσαγε, πέταγε. Πέταγε, έφτασε μέχρι σχεδόν. Έλα, εξαιρετική ήταν. Στο τραγούδι έχεις, γιατί τραγουδάς κιόλας. Με την υποκριτική, πώς τα βγάζεις πέρα? Με την υποκριτική ήταν το πιο δύσκολο. Σε δυσκόλεψε? Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα, έχεις δίκιο, γιατί ήταν τελείως καινούριο. Mm. Και όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και το ρόλο με τη Θέμηδα του Μαρσέλου, που είναι η σκηνοθέτηδα, χρειάστηκε να μπω σε μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτές που έχω συνηθίσει. Αλλά ήταν τόσο βοηθητική σε όλη αυτή τη διαδικασία και επειδή τη στήσαμε λίγο από την αρχή τη Σερίνα. Δηλαδή, περπατάει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Μιλάει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Μπορείς να μας δείξεις το περπάτημα? Έλα, τι τρέπεσαι, θα το κάνεις στη σκηνή. Θα το κάνεις στη σκηνή. Δεν είναι πολύ εύκολο εδώ. Γιατί θα κάνω εγώ το τακούνι? Θα σου πω ότι πρόβλημα έχει. Κάνε το τακούνι, παιδί μου. Γενικά, δεν είναι πολύ ευθυτενής. Δηλαδή, είναι δηλαδή, αλλά έχει αυτό το φοβισμένο πάντα, όπου τα πόδια της είναι πάντα κάπως έτσι, λίγο... Ναι. Ντρέπεται λίγο. Ναι, και πάντα έχει αυτό το ύφος το ότι... Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα τέτοιο. Και ο άλλος τη γράφει. Και έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να το δουλέψουμε από την αρχή και να το βρούμε. Και το πήγαμε λίγο στην κομική του πλευρά. Επειδή, όπως έλεγα πριν, θα μπορούσε να γίνει πολύ κλαψιάρα και δεν θέλαμε να γίνει πολύ κλαψιάρα. Πιο εύκολο και σε εσένα. Ναι, πολύ πιο εύκολο. Ναι, γιατί όταν δεν είσαι, νομίζω εγώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας, το οποίο δεν έχει σπουδάσει υποκριτική. Όχι. Πιο καλά είναι να το πας εκεί, στην κομική του πλευρά, από να το πάρεις σοβαρά, γιατί... Καλά, αυτό είναι το θέμα, ότι φιλιέται με το λάγκο στη σκηνή. Α, υπάρχει φιλή κανονικών, Στέι. Υπάρχει φιλή. Εντάξει, δεν σας το πω. Εκεί δεν χρειάζεται υποκριτική. Είπαμε ποιο ήσουν χθες το βράδυ, είπα ότι φιλιέσαι στο έργο με το λάγκο. Τι είπα, κάτι κακό? Απλά ξέρω ότι είχε ένα θεματάκι. Κάτι έμεινε, μην βρίσκεσαι, εσύ μην αδράζεις την ευκαιρία. Δεν ξέρω, μου κάνει φέρει εντύπωση. Έχω όντως φίλη με τον Λάγκο. Πολύ έντονο. Πες μου το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, γιατί είμαστε ηθοποιοί. Πάνω θέμα μας. Εγώ δηλαδή, γιατί Κωνσταντίνος είναι. Πες μου το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και έχουμε τη σκηνή του φιλιού. Όπου όταν μου ανακοίνωσαν για μένα ότι έχει φιλή, χάσα το αίμα μου. Το σκέφτηκες λίγο, το σκέφτηκες εκεί? Πολύ, όχι λίγο. Παιδιά, εμένα γιατί μου φαίνεται αστείο αυτό? Καλά, ένα φιλί είναι. Εντάξει, να το κάνεις. Ένα φιλί. Εντάξει, δεν είναι ηθοποιός όμως. Τότε γιατί είσαι στο Fame, είσαι για να το κάνεις. Θα σου πω. Μου ήταν περίεργο, γιατί δεν μου είχε ξαναζητηθεί, παιδί μου, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ άντος. Έλα, κάνε ένα φιλί, να δεν ξέρω τι έγινε. Και μου φανταστεί, δεν είναι. Είναι φιλί. Έχει και διάρκεια.
Το έχετε προβάρει. Το έχουμε προβάρει. Αν δεν το κάνουμε και μαζί, να σου πει. Τι το έχουμε προβάρει. Όπου στην πρόβα του φίλου. Εκμεταλλευτώ λίγο. Προσπαθούσα να αποφύγω εγώ, ρε παιδί μου, όλη τη σκηνή. Έλεγα εντάξει, μια μέρα πριν το κάνουμε. Σιγά τώρα. Και η Θεμίδα, επειδή θέλει να εξοικειωθούμε, λέει όχι, θα το κάνετε τώρα. Και κόσμο τώρα μέσα στην πρόβα. Καλά σου κάνε. Και θα σου φύγει το άγχος. Είχα κυτρινήσει, μετά είχα κοκκινήσει. Ο Λάγκος γέλαγε και με δούλευε. Κανονικά. Ο Λάγκος εδώ νομίζω ότι έχει piercing στη γλώσσα εδώ, του. Εδώ. Και στη γλώσσα. Στη γλώσσα να έχει κλείσει τρύπα. Εδώ έχει τρύπα ο άτιμος. Okay. Και. Ναι. Τσιμπάει λίγο. Το έχει βγάλει το σκουλαρίκι. Άρα δεν είναι με το σκουλαρίκι. Όχι, άρα μια έχει χαρά. Το σημάδι μόνο. Το σημάδι σε πειράζει. Εντάξει τώρα, εμένα όλα τα κοιτάω εγώ αυτά. Καλά, δεν είπαμε να τον φιλήσει και να τον πάρει για γαμπρό. Τι λέει όμω, το φιλί έχει διάρκεια το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα πεταχτό. Το ξεπέρασε όμω. Να σου πει είναι από πολλά. Όχι, όχι. Είναι το κλέβετε. Ναι, το κλέβω. Ακουμπιέστε, αλλά λύσα ίσα, αλλά στην ουσία φαίνεται σαν παχιάρικο. Έχει πολύ πλάκα γιατί κάποια στιγμή το κάναμε πρόβα. Τέλος πάντων, έρχεται η στιγμή που πρέπει να φιληθούμε, φιλιόμαστε. Και εγώ από το άγχος μου και το στρες προφανώς έπεσα λίγο απότομα. Και αυτός είναι πολύ εξοικειωμένος ο άτιμος. Του είναι πάρα πολύ εύκολο. Και όπως είμαστε και για να μην χαλάσει τη σκηνή, σταματάει, κάνει λίγο πίσω και μου λέει. Πιο μαλακά. Πιο μαλακά. Λυσάρα. Φαντάζομαι να τη έλεγε. Έφαγε σουβλάκι. Ευτυχώς. Όχι. Τρώτε τσίχλες πριν και τέτοια. Τι λες, μωρέ Θέμη. Αυτό από τον Παύλο την περίμενα αυτή την ερώτηση. Αν είχα το άγχος, θα έτρωγα μια ωραία τσίχλα, ώστε να μυρίζει φραουλίτσα. Καλά, και εγώ εννοείται. Αν είχα σκηνή να φιλήσω. Υπάρχουν και ξέρεις για τον Ντόκρεμ και τον Ντόβουρ. Το πρωί, αν είσαι όλη μέρα έξω. Έχει καταλάβει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Παιδιά, έχετε φύγει. Εδώ υπάρχουν ανταλλακή υγρών, σάλιον, κατάλαβε. Ακούγονται χίλια. Ντροπή. Σάλια, παιδί μου, σάλια. Ντροπή. Εντάξει. Το κάναμε όμως και αυτό, εντάξει. Άρα εξοικειωθήκαμε, το τελειώσαμε. Και ήθελα από πάσα από πάσα με κρυώσεις, καλά. Εντάξει. Και δεν κατάλαβες, κάθε μέρα το ρωτάω, είσαι καλά σήμερα. Χαζός είναι να σου πει ψέματα, και να σου πει αλήθεια. Υποχόνδρια. Όχι, αλλά ξέρεις, πραγματικά δεν πρέπει να αρρωστήσουμε. Όλοι, δεν το λέω μόνο για μένα, εγώ το προέχω ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει ένας αντικαταστάτης που να ξέρει κάποιο ρόλο. Όχι. Θυμάμαι ότι στο περσινό Rent, το Rent είναι καταρχάς 3 χρόνια ήταν που έπαιζε. Το Rent είχε πολλές αναλλαγές. Τετάρτες ήταν η Τάμτα, Παρασκευές ήταν η Ψυχράμη, Σάββατα ήταν ο Ματιά. Δηλαδή είχαν πολλούς που έπαιζαν τον ίδιο ρόλο διαφορετικούς. Όχι, εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Είσαστε το ίδιο cast κάθε μέρα. Ναι, και πρέπει να είμαστε όλοι καλά. Γιατί τραγουδάμε όλοι, χορεύουμε όλοι και μιλάμε όλοι. Και πόσες φορές είναι την εβδομάδα? Θα είναι από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Θα έχουμε διπλές παραστάσεις τα Σάββατα. Μπράβο. Και ξεκινάμε, όπως σας είπα, 15 του μήνα. Το Σάββατο που έρχεται. Στο Θέατρο του Ελληνικού Κόσμου. Είσαι τέλεια. Προετοιμασμένη. Για ποιο απ' όλα. Για αυτά που θα διαβάσεις. Όχι, κράτα, πάμε σε break. Γιατί ήταν ωραία ερώτηση. Πάμε σε break και μετά θα μας πεις για την κριτική αν είσαι έτοιμη, την καλοπροαίρετη. Μάλλον όχι, την κακοπροαίρετη αν είσαι έτοιμη. Παρακαλώ.